Γιατί όλοι οι έγχρωμοι σαν και εσάς ανοίγουν μπαρ? Εγώ λέει ο Χατήμ, δεν έχω μπαρ. Και υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που ζουν στην περιοχή, δεν τα κουβαλάμε εμείς τα μπαρ από την Αφρική. Δεν τα φέρνουμε εμείς. Δεν υπάρχουν στην Αφρική κοντέινερ με μπαρ που όταν φεύγει ο μετανάστης έρχεται σε μια άλλη χώρα και φέρνει και το μπαρ του μαζί. Τι εννοούσατε όταν είπατε, λέει, μιλήσαμε με κατοίκους για να μην γίνει εμφύλια σύραξη? Ανήκουμε στην ίδια φυλή? Η κυρία Τζαμπάζη διαχωρίζει τη φυλή της. Μήπως δημιουργούσατε εσείς επεισόδια? Δεν θέλουν τους μαύρους ομοφυλόφιλους τους άθερους. Πιστεύουν ότι είναι καλύτεροι από εμάς. Δεν είναι! Αυτό όντως. Ρωτάει συνήγορος. Λίγο, όχι ακριβώς στο μικρόφωνο, λίγο γυρνώντας ένα συνάδελφο, έτσι, χάριν. Αν γύρισε. Γι' αυτό ρώτησε ο Καμπαγιάννης, μεταγράφηκε αυτό στα πρακτικά. Ναι. Γιατί γύρισε. Ναι. Δεν το είπε ακριβώς. Όχι, δεν το είπε ξεκάθαρα απευθείας. Μα δεν είναι, δηλαδή δεν είναι ότι περίμενε. Χαμήλωσε λίγο τη φωνή, γύρισε ένα συνάδελφο. Δεν είναι τώρα μεταξύ μας εδώ που τα λένε. Δεν. Όταν δεν μπορείς να αντικρούσεις τα στοιχεία, θα πας ή να αποδομήσεις το μάρτυρα που το έχουμε δει, την προσωπικότητά του, ή να δημιουργήσεις μια εναλλακτική ιστορία. Ότι μήπως ήταν αυτό, μήπως ήταν εκείνο. Για να βγάλεις αμφιβολίες. Ναι. Βέβαια, στη συγκεκριμένη δίκη τα στοιχεία είναι τόσο συντριπτικά, τα οποία αν ήταν, ας πούμε, μία μεμονωμένη. Αυτό είναι το καλό, το ότι συνενώθηκαν όλες οι υποθέσεις και ότι το δικαστήριο έχει την ευχέρεια να δει όλο το φάσμα της δράσης από την αρχή, όλες τις επιθέσεις. Και έχει σημασία το πώς αντιμετωπίζουν και οι συνήγοροι περάσπισης επιμέρους στις κάθε υποθέσεις. Και τα, ξέρεις, σε μια σύντομη διάρκεια δίκη υπάρχουν συγκεκριμένες υπερασπιστικές τακτικές που μπορεί να δημιουργήσουν μια αμφιβολία, να δημιουργήσουν ένα κλίμα εντυπώς. Όταν το βλέπεις αυτό σε 10, 12, 13, 14 υποθέσεις, ότι το μόνο που γίνεται είναι αυτό και ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να αφορά τα στοιχεία και να αντικρούν τα στοιχεία, αντιλαμβάνονται όλοι. Ειδικά στην ερώτηση το τι είναι ρατσισμός, λέει: εγώ κατάλαβα τον ρατσισμό το 2010 από αυτούς που μας χτύπαγαν και μας λέγανε σκουπίδια και πως αυτοί ήταν καλύτεροι. Μετά το 2011, ήρθαν τα μαχαίρια και έμαθα και τον φασισμό. Κάποιοι γράψανε στα κοινωνικά δίκτυα ότι πρόκειται για έναν καταπληκτικό ορισμό που μας έδωσε ο Τζαβέντ Ασλάμ. Όντως, σε δύο προτάσεις. Επειδή ακριβώς έχει γίνει γνώστης και έχει μέσα από τους ομοεθνείς του και από όσους του είχαν καταγγείλει όλα αυτά τα πράγματα, έχει νιώσει και αυτός στο πετσί του το τι σημαίνει ρατσισμός και το τι σημαίνει φασισμός. Όταν κάποιος το έχει νιώσει αυτό και το έχει ζήσει, βλέπουμε αυτή την απλή αποτύπωση εννοιών όπως ο ρατσισμός και ο φασισμός. Πολύ απλά, με δύο κουβέντες. Και αναφέρθηκε πριν στην κλιμάκωση, αυτό είχε πει ότι μέχρι το 2011 σπάγανε μαγαζιά, σπάγανε κεφάλια, μετά το 2011 βγήκαν τα μαχαίρια. Ναι. Ο συνήγορος Ρουσόπουλος ρωτάει συγκεκριμένα ονόματα και επιθέσεις, ζητάει να του πει ο Τζαβέντ Ασλάμ, και ο Τζαβέντ Ασλάμ αρχίζει και του τα λέει. Στο λεωφορείο επιτέθηκαν στον τάδε, άνοιξε τον μπουφάν του, του έδειξε ότι γράφει Χρυσή Αυγή, στην Νικτίνου χτυπήσανε πέντε. Τα είπατε αυτά, λέει ο Ρουσόπουλος. Γνωρίζετε αν οι Αφγανοί επιτέθηκαν στη Μόρια? Αυτό είναι έτσι. Θα μπορούσε κανείς να το πει πολύ συντηρητικά. Μπάλα στην κερκίδα. Και η πρόεδρος απαντάει σε αυτή την μπάλα που έφυγε στην κερκίδα, λέγοντας ότι η Χρυσή Αυγή δικάζεται. Πιστεύετε υπάρχει ευθύνη της ελληνικής αστυνομίας και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τη μη εξέλιξη ή το μη συσχετισμό μέχρι και το 2013 όλων αυτών των υποθέσεων? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και γενικά αυτό που έχει καταδειχθεί είναι ότι η Χρυσή Αυγή δρούσε με την ανοχή όλων των θεσμικών παραγόντων, δεν ήταν μόνο η αστυνομία. Υπήρχε από όλους, και από την αστυνομία και από τη δικαιοσύνη, η μεμονωμένη και η υποβάθμιση της επικινδυνότητάς τους. Μάλιστα. Μέχρι να δολοφονηθεί ο Παύλος Φίσας, όλα τα άλλα ήταν. Είδαμε και την υπόθεση του Αντύπνια. Ξεκίνησε ως η αρχική δίωξη, ήταν ένα επικίνδυνη σωματική βλάβη, ένα απλό πλημέλημα. Του είπαν ότι πήγαν στο ΑΤΑΦ Καλυθέας, που ήταν εκεί της περιοχής και τα λοιπά, ο διοικητής τους έβγαλε βίντεο. Τους έβγαλε το βίντεο, εδώ δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά τους έβρισε και τους είπε θα τα δώσει τη Χρυσή Αυγή αν δεν φύγετε, και αυτά τα είπε δημόσια ο μάρτυρας και ανάγκασε το Τμήμα Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας να τον καλέσει για να εξετάσει
την υπόθεση όπως μας είπε στο ακροατήριο.